Ωραία. Θέλεις να σε πάω μια βόλτα? Αμέ. Θέλεις να σε πάω μέχρι το Ρέθυμνο? Αμέ. Θέλεις να σε πάω μέχρι τους Αρμένους? Για πάμε. Πάμε στους Αρμένους. Πάμε στους Αρμένους και στο Ρέθυμνο, εκεί όπου είναι η φίλη μας η Αλκιόνη. Κάνει κρύο και κρυώνει το κορίτσι. Καλησπέρα. Και ο Ιβραήμ βεβαίως. Και ο Ιβραήμ. Είναι μαζί. Καλησπέρα, Αλκιόνη. Καλησπέρα, Μέρη, Μπάμπη, κυρίες και κύριοι. Κρυώνουμε πράγματι, αλλά ήμασταν και προετοιμασμένοι. Έχουμε βάλει τους κούφους μας, τα γάντια μας, τα κασκόλ μας και είμαστε έτοιμοι να σας μεταφέρουμε την εικόνα. Και αλυσίδες στο αμάξι, φαντάζομαι, έτσι, Αλκιόνη. Και αλυσίδες στο αμάξι. Πάντα αλυσίδες στο αμάξι. Αυτή είναι μια πολύ βασική οδηγία. Όποιος μας ακούει, σε περίπτωση που δεν γίνεται να αποφύγει την μετακίνησή του, παρακαλείται να βάλει αλυσίδες στο αμάξι. Πράγματα είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Έχει στρώσει χιόνι εδώ στους Αρμένους, έχει ξεκινήσει από νωρίς και χιονίζει. Βρισκόμαστε στην αρχή του χωριού. Είναι ένα χωριό το οποίο είναι 11 χιλιόμετρα έξω από το Ρέθυμνο, σε ένα υψόμετρο 380 μέτρων. Να πούμε ότι έχουν δημιουργηθεί κάποια μικρά προβλήματα στο δρόμο Αρμένων Παλέ και στο δρόμο Αρμένων Κάστελου, όπου αυτοκίνητα που δεν είχαν αλυσίδες τα περισσότερα κινητοποιήθηκαν. Χρειάστηκε να μεταβεί η πολιτική προστασία μαζί με τους εθελοντές για να τους βοηθήσουν να συνεχίσουν το δρόμο τους. Πραγματικά είναι πολύ πολύ αυστηρή η οδηγία της αποφυγής των μετακινήσεων. Θα το πούμε όσες φορές χρειαστεί. Δεν υπάρχει λόγος να κινδυνεύσει κανείς. Μπορούν απλά να απολαύσουν το λευκό τοπίο. Να πούμε ότι μια πολύ λεπτή γραμμή έστρωσε και στην πόλη του Ρεθύμνου για λίγο, όπου δημιουργήθηκαν κάποια μικροπροβλήματα, κυρίως κυκλοφοριακής φύσης. Κάποιες περιοχές είχαν ένα έντονο κυκλοφοριακό φόρτο. Επιλύθηκαν όμως γρήγορα και το Ρέθυμνο τώρα έχει ένα μικρό χαλάζι χιονάκι, θα λέγαμε. Τα ανόγια φυσικά και ο Μυλοπόταμος, όπως όλοι ξέρουμε, έχουν χιονίσει. Τα σχολεία παραμένουν κλειστά. Με τη βοήθεια του Ιμπραήμ μπορούμε να δούμε εδώ, στεκόμαστε δίπλα μας, τον κόσμο που αναζητά καταφύγιο στο χωριό. Μέσα στα τοπικά μαγαζιά έχουν ανάψει όλες τις σόμπες, πίνουν τον καφέ τους, το τσάι τους, ψάχνουν έναν τρόπο να ζεσταθούν όλοι. Και μπορείτε φυσικά να δείτε και το χιόνι γύρω μας, σε όλο το δρόμο. Η κατάσταση είναι πολύ ωραία, αλλά εξαιρετικά επικίνδυνη για όποιον δεν προσέχει. Μια έτσι, χαρά το βλέπω εγώ στο μαγαζάκι. Πάρ' τον Ιμπραήμ και πάτε πατατούλα αυτή και μια ρακή και είμαστε μια χαρά. Ό,τι πρέπει. Μας φιλοξενούν όπως πρέπει εδώ στο χωριό. Μας έχουν δώσει πολύ αγάπη, ζεστό καφεδάκι και τσουρεκάκι. Είναι όλα πολύ όμορφα. Έτσι, μπράβο. Τέλεια. Αυτό πρέπει. Έτσι είναι, έτσι πρέπει να γίνεται, γιατί τα παιδιά κάνουν δουλειά εκεί. Αλκιόνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσένα και τον Ιμπραήμ. Καλή συνέχεια. Θα δείτε και παραπάνω και παραπέρα και περισσότερο χιόνι στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, βέβαια, στη Screen TV, στις 8.30. Ευχαριστούμε πολύ. Πριν ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας για την υγεία που ήδη σας έχουμε προαναγγείλει, θα πάμε μέχρι το οροπέδιο Λαστείο, θα πάμε στο ψυχρό. Να πάμε εκεί να συναντήσουμε την Εύη Χαρακιανάκη και τον Γιάννη Γιαλουράκη που είναι εκεί, να δούμε αν έχει χιόνια στο οροπέδιο. Καλησπέρα. Α, η πριγκίψα του χιονιού. Όπως βλέπετε, έχει ξεκινήσει μια ελαφριά χιονόπτωση. Βρισκόμαστε στο χωριό μετόχι του οροπεδίου Λασιθίου. Αυτά έχει αυτή η δουλειά, αυτά τα ωραία. Τη μια είστε στα Νόγια χθες, σήμερα στο οροπέδιο Λασιθίου και βλέπετε, απολαμβάνετε μέσα από τις εικόνες που μεταδίδει ο συνάδελφος ο Γιάννης ο Γιαλουράκης το εκπληκτικό τοπίο. Σιγά σιγά τώρα θα το στρώσει και όπως λένε οι πληροφορίες μας, όσο βραδιάζει, που θα πέφτει και η θερμοκρασία εδώ στην περιοχή, αναμένεται η χιονόπτωση να γίνει ακόμα ισχυρότερη. Πάντως, αυτό το οποίο αναφέρει η Μέρη και Μπάμπη, και οφείλουμε να το τονίσουμε, η πλευρά του Δήμου είναι οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν τις μη απαραίτητες μετακινήσεις αυτές τις ημέρες, αυτά τα 24 ώρα που είναι σε ισχύ αυτή η κακοκαιρία. Και φυσικά έχει απευθύνει έκκληση, σύσταση και προς τους κτηνοτρόφους του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου ο Δήμαρχος, να είναι φοδιασμένοι με τρόφιμα για τα ζώα τους, γιατί δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί. Είναι όλοι επιποδός, όλοι στις επάλσεις,
ο κρατικός μηχανισμός είναι και αυτός σε πλήρη επιφυλακή και θα πρέπει να πούμε ότι τα εκχιονιστικά του Δήμου μέχρι και πριν λίγη ώρα ήταν έτσι επιποδός και αυτοί, λειτουργούσαν συνεχώς προκειμένου οι δρόμοι να παραμείνουν ανοιχτοί και να μην έχουμε κάποιο απρόπτο. Και πάντως εμείς στην διάρκεια της διαδρομής από το Ηράκλειο μέχρι να έρθουμε εδώ στο οροπέδιο συναντήσαμε και στον δρόμο Ομίχλιο, οφείλουμε να πούμε, ήταν κάπως περιορισμένη η ορατότητα, γι' αυτό και οι οδηγοί πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί και να ακολουθούν τις συστάσεις της ελληνικής αστυνομίας. Βέβαια, και θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί και στον τρόπο της οδήγησής τους, όπως λέγαμε και προηγουμένως, γιατί θα έχει και τον παγετό τώρα όσο πέφτει και το σκοτάδι, πέφτει και η θερμοκρασία. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να χαρούμε το χιόνι, αλλά να φύγει η αυγή χωρίς να υπάρχουν προβλήματα. Δεν έχουμε αντιμετωπίσει προβλήματα στο οροπέδιο Εύη μέχρι αυτή την ώρα, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, Μέρη. Μιλήσαμε νωρίτερα με τον κύριο Δήμαρχο, ο οποίος μας είπε αυτό ακριβώς, ότι δεν είχαμε κάποια προβλήματα εδώ στην περιοχή, τουλάχιστον μέχρι και αυτή την ώρα, μέχρι πριν λίγη ώρα που μιλήσαμε, συνομιλήσαμε μαζί του, δεν υπάρχουν προβλήματα. Πάρα πολλοί είναι αυτοί οι κάτοικοι όμως, που λόγω του χιονιά και των χαμηλών θερμοκρασιών, αν και είναι βέβαια συνηθισμένοι αυτές τις θερμοκρασίες, έχουν έτσι μαζευτεί σε σπίτια, σε καφενεδάκια εδώ, ντόπια της περιοχής, και απολαμβάνουν έτσι την παραδοσιακή τσικουδιά δίπλα στο τζάκι. Τέλεια. Έχουν πάρει φωτιά οι σόμπες και τα τζάκια, φανταζόμαστε, έτσι, πήραν φωτιά. Γεια χαρά. Ναι, για χαρά. Σίγουρα. Και λίγη ζεστή σοκολάτα, τώρα είναι ό,τι πρέπει. Γιατί... Ευχαριστούμε πολύ. Εύη, Γιάννη, σας ευχαριστούμε μετά πολύ. Μετά που θα κλείσει σύνδεση θα πάμε, εννοείται. Κάτι ξέρω κι εγώ από αυτό. Έριξες ιδέα. Καλή συνέχεια, Εύη και Γιάννη.